Πάμε τώρα να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το θέμα με τη βοήθεια του κύριου Μανώλη Λουμπούνη. Είναι ο προϊστάμενος δημόσιας υγείας της περιφέρειας Κρήτης και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας, κύριε Λουμπούνη. Και πάμε να ξεκινήσουμε με αφορμή τα όσα ακούσαμε στα βίντεο που προηγήθηκαν. Self-tests. Μπορούν, κύριε Λουμπούνη, να λειτουργήσουν και να συνεισφέρουν επικουρικά, αλλά κυρίως ουσιαστικά. Και τι εννοώ ουσιαστικά? Πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε αφενός για την εγκυρότητα του αποτελέσματος και τα ψευδώς αρνητικά, διότι υπάρχει μια επισφάλεια, έτσι. Αφετέρου, πόσο σίγουροι είμαστε ότι όλοι όσοι υποβάλλουν τον εαυτό τους ή τα παιδιά τους αυτή τη διαδικασία το κάνουν σωστά? Σήμερα είχαμε έναν αριθμό περίπου 650 μαθητών και εκπαιδευτικών οι οποίοι εντοπίστηκαν θετικοί. Ήταν ασυμπτωματικοί οι άνθρωποι αυτοί. Πόσοι ακόμα όμως πήγαν στα σχολεία με ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα, επίσης ασυμπτωματικοί, νοσούν δηλαδή χωρίς να το γνωρίζουν? Θα είναι πολλοί, σας λέω ευθέως. Θα είναι πολλοί οι ασυμπτωματικοί και αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτής της νόσου, αυτού του κορονοϊού, αυτού του ιού, που είχαμε την ατυχία ως ανθρωπότητα να συναντηθούμε μαζί του. Όμως, το κάθε τι που κάνουμε έχει δύο πλευρές και πρέπει, πιστεύω, να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Εάν δεν υπήρξαν αυτά τα self-test τα οποία σημειωτέων, κατέληξε τελικά όλη η, τουλάχιστον καταρχήν η Ευρώπη και φαίνεται και περισσότεροι, διότι έχει γίνει ήδη γνωστό ότι χρησιμοποιούνται, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αρχές γεννωμένες από τη Δανία τις τελευταίες 4 εβδομάδες, που τους βοηθάει και το πολύ χαμηλό ποσοστό του πληθυσμού τους και κάνουν εκατομμύρια τεστ στην κυριολεξία κάθε μέρα. Περίπου 1,5 εκατομμύρια τεστ την ημέρα σε αυτές τεστ γίνονται στη Δανία. Μέσα σε ένα μήνα έχουν καταφέρει να ελέγξουν πάρα πολύ πληθυσμό με αποτέλεσμα, λειτουργώντας με την τριπλέτα test, trace, isolate, δηλαδή με άλλα λόγια δοκιμάζεις τεστ τον πληθυσμό, κάνεις εχνηλάτηση και απομονώνεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το τρίπτυχο που αντιμετωπίζεται βασικά η πανδημία σε αυτή τη φάση. Και μετά το αμέσως φυσικά είναι το εμβόλιο, όσο αυτό είναι διαθέσιμο. Έχουν καταφέρει να μειώσουν πάρα πολύ. Πρέπει να ξέρετε ότι τα self-test, αν βρεθεί θετικό, πολύ πιθανό κατά 95-98% να είναι πράγματι θετικό. Το πρόβλημα, όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι το ψευδώς αρνητικό. Αυτό όμως είναι το αμέσως χειρότερο από αυτό που έχουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε βρει 650. Αν μπουν αύριο και οι υπόλοιποι μαθητές και οι εργαζόμενοι στην εστίαση ενδεχομένως ή στο λιανεμπόριο, καταλαβαίνετε ότι θα μιλάμε για 1,5 με 2 εκατομμύρια τεστ καθημερινά. Ωραία, άρα κύριε Λουμπούνη, θα βρίσκουμε καλύτερα, πολύ περισσότερο στο πληθυσμό. Άρα λέτε καλύτερα μία λύση, ακόμη και με επισφάλεια, παρά καθόλου. Από προφανώς, την άλλη, το ερώτημα είναι το εξής. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Ελοχεύει κίνδυνος από εκείνους οι οποίοι θα διαγνωστούν αρνητικοί, αλλά θα συνεχίσουν κανονικά την καθημερινότητά τους? Ο κίνδυνος είναι μικρότερος από τον κίνδυνο που δεν θα έκανε καθόλου τεστ. Δηλαδή, αν δεν είχαμε καθόλου αυτό το τεστ, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην το έπαιρνε χαμπάρι. Και ξέρετε κάτι, αν ο ίδιος άνθρωπος το κάνει σήμερα και βρεθεί αρνητικός, αν έχει τον ιό, πιθανώς την επόμενη φορά σε 3 μέρες. Μια και μιλάμε για τους μαθητές, mm-hmm. Δευτέρα και Πέμπτη θα γίνονται τα τεστ. Την Πέμπτη μπορεί να βρεθεί θετικός, αν πράγματι έχει τον ιό. Άρα η επαναληψιμότητα είναι που μας αυξάνει την ασφάλεια σε αυτή την δειγματοληψία. Δεν είναι τόσο δηλαδή αυτή καθ' αυτή η μία φορά που κάνουμε, όσο ότι ένας μαθητής λυκείου θα το κάνει συνεχώς. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, κύριε Λουμπούνη, να μας αποσαφηνίσετε λίγο τι συμβαίνει, διότι υπάρχει εντύπωση ότι στην ενδοχώρα η εικόνα που καταγράφεται είναι πιο επιβαρημένη σε σχέση, για παράδειγμα, με τα αστικά κέντρα. Είναι όντως έτσι, κατά την κρίση σας? Κοιτάξτε, από την αρχή σχεδόν της πανδημίας, περίπου από πέρσι το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm. μας κοινοποιούνται καθημερινά σε κάθε Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας τα αποτελέσματα. Συγγνώμη, σε ένα εκπρόσωπο από κάθε περιφέρεια, όχι περιφερειακής ενότητας, τα αποτελέσματα των θετικών της περιφέρειας που ανήκει. Mm-hmm. Συνεπώς, κάθε μέρα εγώ λαμβάνω ένα αρχείο με τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των ανθρώπων που είναι θετικοί. Σε περίπτωση που χρειαστεί να λάβουμε κάποια μέτρα, να έρθουμε σε επαφή μαζί τους για διάφορες περιπτώσεις. Μέχρι σήμερα και από την πολύμηνη αυτή παρατήρηση, θα έλεγα ότι πραγματικά είμαι διχασμένος. Δεν μπορώ να πω ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη επιβάρηση σε αγροτικές, σημειαστικές,
ή οι αγροτικές περιοχές με τις αστικές. Mm-hmm. Σήμερα πια που η Κρήτη, όπως και όλη η Ελλάδα, βρίσκεται στην κορύφωση της πανδημίας πραγματικά και τα νούμερα το λένε αυτό, αν παρακολουθήσεις βδομάδα-βδομάδα την εξέλιξη των θετικών ατόμων, σήμερα πραγματικά η διασπορά είναι πάνω κάτω ομοιογενής παντού. Απλώς η διαφορά είναι, κυρία Σαλαπάτα, ότι σε μια μικρή κοινωνία 2, 3, 5, 7 χιλιάδων ανθρώπων, όπως είναι, ας πούμε, μια κομμόπολη της χώρας του Ηρακλείου, κάποιοι άνθρωποι βγουν θετικοί, η μικρή κοινωνία το μαθαίνει εύκολα και δημιουργείται η σχετική ανησυχία. Σε μια μεγαλύτερη κοινωνία, όπως είναι μια μεγάλη πόλη, τα Χανιά ή το Ηράκλειο, ας πούμε, δεν μαθαίνεται εύκολα, παράδειγμα, αν 3-5 άνθρωποι είναι θετικοί στο Μασταμπά ή ανάλογα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, ναι. Πάντως η διασπορά εν γέννη είναι ομοιογενής. Ίσως οφείλεται σε διαφορετικούς λόγους στη μεγάλη πόλη και σε διαφορετικούς λόγους στην ενδοφόρα. Αλλά πάντως λίγο πολύ είναι ομοιογενής. Δεν μπορείς πραγματικά να το ξεχωρίσεις αν παρατηρείς τα στοιχεία ημέρα με την ημέρα. Θεωρείτε, κύριε Λουμπούνη, ότι θα έπρεπε να είχε γίνει η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του κορονοϊού, θα απέδιδε καλύτερα και πιο γρήγορα, ενδεχομένως? Κοιτάξτε, ενδεχομένως, αυτό δεν το έχουμε, δεν είναι κανείς σίγουρος μέχρι να το δει σε λειτουργία, που δεν ξέρουμε πώς θα ήταν. Προτιμήθηκε η λύση του κεντρικού ελέγχου και της όμοιας αντιμετώπισης σε όλες τις περιοχές της χώρας, με τις διαφορές που έκαναν με την κήρυξη των περιοχών σε κόκκινες, σε κίτρινες, πράσινες κλπ. Ενδεχομένως, αν είχαμε τη δυνατότητα, παράδειγμα, σε κάποια περιοχή της περιφέρειάς μας, ας πούμε στο Λασίθι, που μέχρι πρόσφατα, είχε μια πάρα πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα και ενδεχομένως να είχαμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε κάποιες δραστηριότητες που αυτό θα λειτουργούσε και σαν ελάφρυνση της πίεσης που νιώθουμε όλοι από την παρατεταμένο περιορισμό και τα παρεμβασμένα μέτρα, με υπό την αίρεση πάντα να μπορεί κανείς να το πάρει πίσω αν δει ότι τα νούμερα είναι χειρότερα από ό,τι περίμενε. Mm-hmm. Αυτό είναι μια υπόθεση που κάνουμε σήμερα στην Ελλάδα, που είναι σχετικά μια μικρή χώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Σας λέω, προτιμήθηκε ο κεντρικός έλεγχος της πανδημίας με ό,τι αν αυτό συνέβαινε. Σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία υπάρχει ελευθερία των περιφερειών, των μικρών κρατηδίων της Γερμανίας, θα ξέρουμε, να παίρνουν ειδικά μέτρα ανάλογα το πώς κρίνουν εκείνοι. Αλλά μιλάμε για τελείως διαφορετικά μεγέθη. Σε ό,τι αφορά τώρα την παράμετρο του ανοίγματος των δραστηριοτήτων, των επιχειρήσεων κτλ., θέλω λίγο να σας πάω στο κεφάλαιο που αφορά την εστίαση, η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, αν θα μπορούσε να λειτουργήσει έστω και νωρίτερα το μοντέλο των εξωτερικών χώρων για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, θεωρείτε ότι είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος να καθίσουν 4 άτομα να φάνε έξω, σε εξωτερικό χώρο, από το να συνοστίζονται, για παράδειγμα, πολύ περισσότεροι σε αριθμό άνθρωποι μέσα στα λεωφορεία? Καταρχήν, τα δύο παραδείγματα δεν νομίζω ότι είναι πολύ συγκρίσιμα. Από το να συνοστίζονται ενδεχομένως σε καπαγκάκια, θα μπορούσε κανείς να πει, σε εξωτερικούς χώρους στην ενδοχώρα, σε καφενεία εξωτερικό χώρο ή και ενδεχομένως σε εσωτερικό καφενείο τώρα το χειμώνα που μας πέρασε, από τη στιγμή που λίγο πολύ οι έλεγχοι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν παντού. Mm-hmm. Θεωρητικά, το να αφήσεις κάποιες δραστηριότητες με έλεγχο και σωστά μέτρα, δηλαδή όπως είπατε, 4 άτομα σε ένα μεγάλο τραπέζι να μπορούν να καθίσουν προφανώς χωρίς μάσκα για να φάνε και να πιούνε, ακούεται πολύ καλό. Το θέμα είναι στην πράξη πώς μπορούσε αυτό να αστυνομευθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξουν παρεκτροπές. Διότι αν υπάρξουν παρεκτροπές θα διηγηθούμε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Θεωρητικά πάντως είναι σωστό αυτό και έχει εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες όπως ας πούμε η Σουηδία, είναι κάποιες χώρες, η Σουηδία και άλλες, που δεν έχει κλείσει καθόλου η εστίαση και η αντίστοιχη χώρα. Αλλά μιλάμε για διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες. Υπάρχει μια άλλη συνεργασία ενδεχομένως με τον πληθυσμό. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά, κυρία Σαλαπάτα, να μιλάει κανείς θεωρητικά. Στην πράξη παίρνεις κάποια μέτρα, υπολογίζεις τα θετικά και τα αρνητικά του κάθε μέτρου και περιμένεις, στο βαθμό που έχεις μια εμπειρία από προηγούμενες περιπτώσεις, περιμένεις να αποδώσουν και ανάλογα τα τροποποιείς. Στη χώρα μας επελέχθηκαν αυτές οι τακτικές, αυτά τα μοντέλα. Εγώ όμως θέλω να πω ότι τέλος πάντων, με όλα αυτά,
Έχει αρχίσει ο εμβολιασμός, ο οποίος είναι ένα βασικό κομμάτι από ό,τι δείχνει η εμπειρία άλλων χωρών, αρχίζει ενωμένης από το Ισραήλ και κατά δεύτερο λόγο από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δείχνει ότι κατά το μάλλον ήτον προχωράμε σε μια λύση υπό όρους της πανδημίας. Τι θα γίνει όμως, κύριε Λουμπούνη, με εκείνους οι οποίοι δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν? Υπάρχει και αυτή η κατηγορία και ανάμεσα σε αυτούς είναι και επαγγελματίες υγείας. Τι ποσοστό εμβολιασμών εκτιμάτε ότι μας εξασφαλίζει βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας? Κοιτάξτε, δεν μπορείς να μιλάς μόνο για το ποσοστό των εμβολιασμών, γιατί πρέπει σε αυτό να υπολογίσεις. Πρώτα-πρώτα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των ανθρώπων που έχουν μια σχετική ανοσία, όσοι έχουν νοσήσει ή όσοι είχαν επαφή με τον κορονοϊό στο παρελθόν και ενδεχομένως να μην το ξέρουν. Έχουν δηλαδή μια μικρή ενδεχομένως ανοσία. Αυτοί προσδιορίζονται περίπου από ειδικούς στη χώρα μας γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Άλλοι μπορεί να λένε και λίγο μεγαλύτερο το νούμερο, άλλοι μικρότερο. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σε αυτό τον αριθμό πρέπει να προσθέσουμε σιγά σιγά και τους ανθρώπους που εμβολιάζουμε, που τους δίνουμε δηλαδή την τεχνητή ανοσία, σε αντίθεση με τους προηγούμενους που είχαν φυσική ανοσία λόγω επαφής με το ζωντανό ιό. Σε κάθε περίπτωση και στις δύο περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε βέβαια πόσο διαρκεί, έτσι. Είτε φυσική είτε επίκτητη. Ναι. Ναι. Εκείνο που έχει αρχίσει να φαίνεται πόσο διαρκεί είναι η φυσική ανοσία, που όλοι συμφωνούν ότι ένα διάστημα 6 με 8 μήνες φαίνεται ότι διαρκεί. Επίσης το εμβόλιο για όσες χώρες έχουν μέχρι σήμερα προχωρήσει, και όχι μόνο από τις χώρες αλλά και από τα διαστήματα των δοκιμών των εμβολίων που άρχισαν το Σεπτέμβριο του 2020, φαίνεται ότι τα εμβόλια που μέχρι τώρα έχουν πάρει έγκριση έχουν επαρκέστατη ανοσία τουλάχιστον για ένα εξάμηνο.